Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Κουρουπλής, είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων ΑΜΕΑ, καθώς επίσης και με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας και τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Στη συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπογράμμισε πως η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι αδιέξοδη. Οι πολιτικές λοιπόν που μέχρι σήμερα εφαρμόστηκαν, ακόμα και στους πιο καλοπροαίρετους, στους πιο καλόπιστους, νομίζω αρχίζουν πλέον και δημιουργούν αλλεργία και μεγάλη δυσπιστία, διότι έχουμε 6 χρόνια ύφεση που νομίζω ότι στα παγκόσμια χρονικά δεν υπάρχει χώρα να έχει ένα τέτοιο υφησιακό περιβάλλον τόσο πολύ μεγάλο χρονικά. Έχουμε εκρηκτικό επίπεδο ανεργίας. Έχουμε τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση να βυθίζεται μέρα τη μέρα στην απραξία από την έλλειψη χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. Αυτά όλα πραγματικά δημιουργούν ένα περιβάλλον κοινωνικού ολοκαυτώματος. Και τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε κάποια προοπτική η οποία πραγματικά μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο αυτά? Όχι βέβαια.